Μέτρα στήριξης κατά της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ποια είναι τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ξεκινούν τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, οι χειμερινές εκτόσεις. Πόσο θα διαρκέσουν και τι περιμένουν οι καταστηματάρχες? Συνεχίζεται για λίγο ακόμη διάστημα το κυνήγι συγκεκριμένων θηραμάτων. Τι να προσέχουν οι κυνηγοί για την αποφυγή ατυχημάτων? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρασκευή 7 Ιανουαρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Νέα μέτρα στήριξης κατά της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης σε μήνυμά του τόνισε ότι για ένα μήνα ακόμη η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις απέναντι στην παγκόσμια αύξηση των τιμών ενέργειας. Ακόμα μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, αλλά τώρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές ενέργειας. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο θα διαθέσει ακόμα 400 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Και θα παρακολουθεί διαρκώς το φαινόμενο μέχρι την αποκλιμάκωσή του. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει ανακατηγορία σε λίγο ο Υπουργός Ενέργειας, τόσο για την κρατική επιχορήγηση, όσο και για τις εκπτώσεις της ΔΕΗ και τις χρεώσεις στο φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ. Πρόκειται για ένα γενναίο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων, που βοηθάει το παρόν, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλλον. Το βάρος δίνεται προφανώς στην ανακούφιση των οικοκυριών μας. Συνδράμουμε όμως και τις επιχειρήσεις, ώστε να παραμείνουν σε τροχιά ανάπτυξης, διατηρώντας τις πολύτιμες θέσεις εργασίας. Και κυρίως για να μην αυξηθεί το κόστος παραγωγής και αυτό να μετακυληθεί με τη σειρά του στις τιμές των προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό σύντομα θα πλαισιωθεί και από ένα άλλο, που αφορά συνολικά την εξοικονόμηση ενέργειας. Με βάση αυτό, θα επιδοτείται η αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών, οι οποίες και στη συνέχεια θα ανακυκλώνονται. Στόχος μας, όλα τα ελληνικά σπίτια να λειτουργούν με σύγχρονο και πιο οικονομικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Συνεχίζουμε λοιπόν να απαντάμε στις προκλήσεις του σήμερα, χτίζοντας ταυτόχρονα ένα αισιόδοξο αύριο για όλους, με μέτρα αποτελεσματικά, αλλά και λογικά. Στον ίδιο δρόμο θα βαδίσουμε και στη νέα χρονιά, με αυτοπεποίθηση, τόλμη και δύναμη, γιατί μπορεί τα δύσκολα να είναι γύρω μας, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου ξεκινούν οι καθιερωμένες χειμερινές εκτόσεις. Οι επαγγελματίες περιμένουν αναθέρμανση της καταναλωτικής κίνησης, καθώς τις ημέρες των εορτών η αγορά δεν δούλεψε όπως περίμεναν, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές. Ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκτόσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Καταρχήν, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και καλές δουλειές στους συναδέλφους. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 10 του Γενάρη ξεκινάνε οι χειμερινές εκπτώσεις και θα τελειώσουν στις 28 Φεβρουαρίου, σχεδόν δύο μήνες. Όπως γίνεται και κάθε χρόνο βέβαια. Με δεδομένο ότι η κίνηση στην αγορά την εορταστική περίοδο δεν αυξήθηκε, οι χειμερινές εκπτώσεις θα έχουν πολύ καλά ποσοστά, αφού οι επαγγελματίες θα θελήσουν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια εμπορευμάτων, διότι όπως ξέρετε λίγο πολύ, η εορταστική περίοδος είχε ένα αρνητικό πρόσημο μπροστά και μεγάλο αρνητικό πρόσημο και τα ράφια μας είναι γεμάτα. Άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, απευθυνόμενοι στους καταναλωτές, να πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βγούνε και να πάρουν αυτό που θέλουν σε πάρα πολύ καλές τιμές. Γιατί πιστεύω ότι, λόγω ακριβώς του ότι έχουμε εμπορεύματα, πιστεύω ότι προκειμένου να τα δώσουμε, φαντάζομαι ότι τα ποσοστά των εκπτώσεων θα είναι αρκετά καλά, και πολύ δελεαστικές οι τιμές, προκειμένου να βγει ο κόσμος έξω να ψωνίσει. Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν και να διαχωρίζουν τις αληθινές από τις εικονικές προσφορές, κάνοντας έρευνα αγοράς για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω πρώτα από εμάς, γιατί από εμάς ξεκινάει και καταλήγει στον καταναλωτή. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά τις τιμές μας, να μην υπάρξουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν θα είναι υπέρ μας και θα είναι κατά. Να προσέξουν λοιπόν πάρα πολύ καλά, πρέπει να αναγράφουν στις βιτρίνες, στα εμπορεύματα επάνω, την αρχική τιμή και την τιμή της έκπτωσης, να αναγράφει το ποσοστό έξω στη βιτρίνα,
Και βέβαια με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, οι καταναλωτές λίγο πολύ ξέρουν, κυρία Μαλασίδου, ξέρουν πάρα πολύ καλά από πριν τις τιμές κλπ. Άρα δεν κοροϊδεύεις κανέναν. Το μόνο που κάνεις είναι κακό στον εαυτό σου. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να είμαι σίγουρη ότι οι καταναλωτές θα το εκτιμήσουν όχι μόνο τώρα και στο μέλλον. Συνεχίζεται για λίγο ακόμη διάστημα το κυνήγι συγκεκριμένων θηραμάτων. Την προσοχή των κυνηγών και μετά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν μεταξύ συγγενών σε κυνήγι αγριογούρουνου, εφιστά ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ορεστιάδας Χρήστος Παλιατσούδης. Συνεχίζεται κανονικά έως τις 10 Ιανουαρίου η κυνηγητική περίοδος. Από τις 10 του μήνα και μετά τελειώνει το κυνήγι για κάποια συγκεκριμένα θηράματα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Κυνηγητικού Συλλόγου Ορεστιάδας Χρήστος Παλιατσούδης. Αυτή τη στιγμή όλα τα είδη είναι σε ισχύ, εκτός από την Πετροπέρδικα, την Πέρδικα και το Φασιανό. Τα υπόλοιπα είναι σε ισχύ, αλλά οι μέρες τελειώνουν. Ο λαγός κλείνει στις 10 Ιανουαρίου και το αγριογούρο στις 20 Ιανουαρίου. Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκε, σημειώθηκε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στο κυνήγι του αγριόθυρου, θέλουμε λίγο να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν ακόμη τις μέρες που έμειναν οι κυνηγοί, πώς να είναι ενημερωμένοι και πώς να συμπεριφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την ομάδα. Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Οι κυνηγοί πρέπει να φοράν πάντα πορτοκαλί γυλαίκο για να είναι ευδιάκριτοι από τους υπόλοιπους κυνηγούς και δεν πυροβολάμε αν δεν δούμε το θύραμα. Ο νεαρός ήταν 16 χρονών, δεν είχε ούτε άδεια κυνηγιού. Τότε από παραπάνω είναι λεπτό το. Δεν μπορώ να πω ότι για τον μπαμπά του, ότι να πω ότι φταίνω. Εδώ παρατηρήθηκε ποτέ να υπάρχουν κυνηγοί που να δίνουν όπλα στα παιδιά τους? Μέχρι στιγμής όχι. Δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο και ελπίζουμε να μην γίνει. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους κυνηγούς και τους πολίτες και ελπίζω να είναι το νέο έτος ευτυχισμένο, με υγεία και δύναμη σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα πράγματα και να επανέλθουμε στις φυσιολογικές δραστηριότητες μας. Αρκετές είναι οι εργασίες προετοιμασίας που πρέπει να γίνονται την περίοδο αυτή σε ανθόκηπους, λαχανόκηπους, σε θαμνοειδή φυτά και σε οποροφόρα δέντρα. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες να γίνουν για καλύτερη ανθοφορία και καρποφορία. Διανύουμε τον Ιανουάριο και αρκετές είναι οι εργασίες που είναι αναγκαίες να γίνουν την περίοδο αυτή στους λαχανόκηπους, στα φυτά εσωτερικού χώρου και στα θαμνοειδή διακοσμητικά φυτά. Επίσης, τα αμπέλια και τα οποροφόρα δέντρα χρειάζονται και αυτά την εποχική τους φροντίδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Τώρα, όσον αφορά τις εργασίες που μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο, Ιανουάριο-Φεβρουάριο δηλαδή, είναι αρκετές. Πολλοί νομίζουν ότι αυτοί οι μήνες είναι νεκροί εισαγωγικά, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν μας αφήνουν να ασχολούμαστε πολύ έτσι με τον κήπο μας. Αλλά πιστέψτε με, είναι η βάση στην ουσία για τη μετέπειτα πορεία του κήπου μας, για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τώρα, όσον αφορά τις εργασίες, μια πολύ σημαντική εργασία που μπορούμε να κάνουμε αυτή την περίοδο και επιβάλλεται στην ουσία για τη μετέπειτα πορεία είναι το σκάλισμα του κήπου μας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε τρία πράγματα. Ένα βασικό είναι ότι απομακρύνουμε τα ανεπιθύμητα έτσι, άγρια χόρτα, τα ζυζάνια από τον κήπο μας, που αργότερα μπορούν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα όταν μεγαλώσουν. Δεύτερον, με το σκάλισμα αναμοχλεύεται το έδαφος, δηλαδή ανακατεύεται και γίνεται πιο πλούσιο και γόνιμο. Και νούμερο τρία, με το σκάλισμα βγάζουμε στην επιφάνεια κάποια έντομα τα οποία διαχυμάζουν στο έδαφος το χειμώνα, δηλαδή μένουν το χειμώνα, περνάνε το χειμώνα τους στο έδαφος. Και έτσι τα βγαίνουν στην επιφάνεια και με τις χαμηλές θερμοκρασίες, εκτίθενται στις χαμηλές θερμοκρασίες και με αυτόν τον τρόπο τα καταπολεμούμε. Πέρα από αυτό, πέρα από το σκάλισμα, μια έτσι άλλη εργασία που μπορούμε να κάνουμε είναι το κλάδεμα. Το οποίο κλάδεμα είναι από τις πολύ βασικές εργασίες που πρέπει να γίνονται στον κήπο μας. Το κλάδεμα κυρίως κλάδεμα για τα οποροφόρα δέντρα, δηλαδή τα φρουτόδεντρά μας, τα οποία με το κλάδεμα μπορούμε έτσι να τα βοηθήσουμε για την καινούργια της περίοδο που θα ανθοφορήσουν και θα καρποφορήσουν, για να μας κάνουν έτσι παραπάνω καρπούς και να είναι πιο εύρωστα. Εδώ θέλω να πω ότι πρέπει να κλαδεύουμε
να ξέρουμε να κλαδεύουμε. Δηλαδή, μην πάρουμε ένα κλαδευτήρι και κλαδεύουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Αν δεν γνωρίζουμε, καλό είναι να προσεγγίσουμε κάποιον γεωπόνο ή κάποιο άλλο άτομο το οποίο γνωρίζει για να μας συμβουλεύσει πώς κλαδεύουμε. Πέρα από το ποροφόρο μπορούμε να κλαδέψουμε και αυτή την περίοδο και τις τρενταφυλιές μας, το αμπέλι μας και κάποια άλλα φυτά καλοπιστικά όπως κάποιοι θάμοι ή κάποια αναρριχόμενα φυτά. Εδώ θέλω να πω ότι το κλάδεμα καλό είναι να αποφεύγεται στις χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στους παγετούς κάτω από τους 0 βαθμούς, γιατί δεν βοηθούμε τις φυτά μας, αλλά εναντίον τα βοηθάμε έτσι και δημιουργούνται προβλήματα με τις χαμηλές θερμοκρασίες. Πολύ σημαντική εργασία την εποχή αυτή είναι και η λίπανση. Όπως και με το κλάδεμα, καλό είναι η λίπανση να μην γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή κάτω από τους 0 βαθμούς. Με το λίπασμα βοηθάμε πάλι τα φυτά μας έτσι να είναι πιο εύρωστα. Κυρίως τα οπωροφόρα πάλι δέντρα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λίθαργο. Αν τα τροφοδοτήσουμε με λίπασμα, τα βοηθάμε να, μόλις ξυπνήσουν δηλαδή, να έχουν μια έτοιμη τροφή για να μπορέσουν έτσι να μεγαλώσουν σωστά. Λίπασμα μπορούμε να ρίξουμε και στα υπόλοιπα δέντρα μας, βασικό λίπασμα. Και επίσης μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με κάποια σκευάσματα, κυρίως αμινοξία και φύκια, που με αυτόν τον τρόπο τα βοηθάμε τα φυτά μας έτσι ώστε να καταπολεμήσουν, να μην είναι τόσο ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες. Τώρα, επίσης μια άλλη εργασία που πέρα από τη λίπανση που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυτή την περίοδο είναι μια πολύ κατάλληλη περίοδος έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ένα φυσικό στην ουσία λίπασμα καθώς, δηλαδή τι εννοώ με αυτό το πράγμα, να δημιουργήσουμε στην ουσία ένα κομπόστ, ας το πούμε, είτε αγοραστό, δηλαδή να αγοράσουμε ένα κομποστοποιητή ή να φτιάξουμε ένα δικό μας κομποστοποιητή. Αυτή την περίοδο μπορούμε στην ουσία να συλλέγουμε κάποια έτσι, οργανικά υλικά όπως φλούδες, φύλλα κτλ. Αργότερα να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα έτσι, δωρεάν λίπασμα για τα φυτά μας και πολύ πλούσιο. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ενδείκνυνται και για συγκεκριμένες φυτεύσεις όπως ανέφερε ο γεωπόνος Γιώργος Παπαϊωάννου. Όσον αφορά τις φυτεύσεις αυτή την περίοδο, μπορούμε να φυτέψουμε γυμνόριζα, δέντρα, προφόρα ή σε μπάλα χώματος ή γυμνόριζα, το οποίο μπορούμε να τα προμηθευτούμε είτε από κάποιο γεωπονικό κατάστημα είτε από κάποιο φυτώριο. Μπορούμε να φυτέψουμε τρενταφυλιές γυμνόριζες, κάποια κλίματα, αμπέλι δηλαδή, και κάποια άλλα έτσι, θάμνους, οι οποίοι κυρίως μπορούμε να τους προμηθευτούμε σε γλάστρα. Και πέρα από αυτά, μπορούμε να φυτέψουμε κάποια, έτσι, κυρίως Φεβρουάριο μήνα, κάποια έτσι, πράσινα λαχανικά, όπως για παράδειγμα το παντζάρι, λάχανο, ρόκα κτλ. Επίσης, είναι η εποχή η οποία φυτεύουμε κάποιους βολβούς, έτσι, αυτής της περίοδου, όπως είναι και παράδειγμα οι τουλίπες, το ζουμπούλι, οι οποίοι αργότερα θα μας δώσουν τα όμορφα άνθη τους. Αυτή η εποχή είναι επίσης και ιδανική για να συλλέξουμε κάποια λαχανικά, όπως είναι τα γνωστά, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, είναι τα λαχανικά της εποχής, τα οποία τα έχουμε βάλει νωρίτερα και τα συλλέγουμε αυτή την περίοδο. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι στο χώρο μας, στο κήπο μας, υπάρχουν πολλές φορές αντιμετωπίζουμε έτσι, κάποια προβλήματα από κάποια έντομα τώρα της εποχής και από σαλιγκάρια. Καλό είναι να τα απομακρύνουμε και αυτά. Τώρα, όσον αφορά τα φυτά ιστορικού χώρου, η δουλειά μας είναι λίγο λιγότερο σε σχέση με το κήπο μας. Μια βασική δουλειά που μπορούμε να κάνουμε έτσι, για να τα βοηθήσουμε είναι να κοιτάμε λίγο την υγρασία στη γλάστρα, αν έχει στεγνώσει, γιατί τα πιο πολλά τα έχουμε μεταφέρει μέσα στο σπίτι μας. Με αποτέλεσμα, με τις υψηλές θερμοκρασίες που αυτή τη στιγμή έχουμε στο χώρο μας, να στεγνώνει το χώμα και να δημιουργούνται προβλήματα. Καλό είναι έτσι λίγο να τα επισκεπτόμαστε τακτικά για να βλέπουμε αν έχει στεγνώσει το χώμα. Αν έχει στεγνώσει, καλό είναι να τα ποτίζουμε.
Και επίσης μια τελευταία εργασία είναι πολλά φυτά τα οποία δεν τα έχουμε βάλει μέσα λόγω χώρου ή λόγω του ότι έχουμε αποφασίσει να τα αφήσουμε στο μπαλκόνι. Καλό είναι να τα καλύψουμε με κάποιες ειδικές κουκούλες, έτσι φασμάτινες, που να αναπνέουν τα φυτά μας, για να μην παγώσουν δηλαδή, να τα προστατέψουμε από το σπαγετώνες. Και όχι εννοείται κάποιες πλαστικές κουκούλες που βάζουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα φυτά δεν αναπνέουν. Πρώτον πυλών είναι τα πρόστιμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Συγκεκριμένα αντίστροφα μετράει ο χρόνος για πρόστιμα σε όσους δεν αποστέλνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData τα τιμολόγια που εκδίδουν. Πολύ σύντομα οι σχετικές διατάξεις θα είναι έτοιμες και η ηλεκτρονική υποβολή των τιμολογίων θα καταστεί υποχρεωτική. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο τρίμηνης παράτασης μέχρι ότου οι διατάξεις αυτές ενεργοποιηθούν. Μάλιστα, θα κληθούν όσοι δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά τιμολόγια του προηγούμενου έτους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν χωρίς πρόστιμο μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, αναφέρουν ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι όλα κυλούν ομαλά και έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα υπάρχουν σε κλάδους της οικονομίας, θα θεσμοθετηθούν και πρόστιμα σε όσους δεν αποστέλνουν τα παραστατικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της MyData. Έως σήμερα η νομοθεσία δεν προβλέπει πρόστιμα για όσους έχουν ξεχάσει ή αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, καθιστώντας επί της ουσίας προαιρετικό μέτρο. Από τον προσεχή Απρίλιο όλες οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες όχι μόνο να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα παραστατικά τους, αλλά και να τα αποστέλνουν στην εφαρμογή MyData. Σε διαφορετική περίπτωση τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά. Τα παραστατικά εσόδων που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις έως την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του MyData έως 31 Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορούσε μόνο στα παραστατικά εσόδων και όχι στους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων. Η περιήγηση στο Δήμο Ορεστιάδας απόψε μας οδηγεί στην τοπική κοινότητα Άρζου.